Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι μια γλυκό πικρή εμπειρία η σημερινή, η γραφή της σημερινής εκπομπής. Είναι Τετάρτη 14 Ιουνίου του 2023. Είναι η μέρα εθνικής εορτής και μνήμης, γιατί 14 Ιουνίου του 1987, για όποιον δεν ξέρουν, λέω, η Ελλάδα έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά. Εάν ήταν στο χέρι μας, θα ήταν εθνική εορτή και αργία σημερινή. Τυρινίνη. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, όμως, σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή επικαιρότητας, η οποία θα γράψουμε. Είναι δηλαδή αγωνιστική επικαιρότητα. Αυτό εννοώ, η οποία έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον έχουμε καινούριο πρωταθλητή στην λίγα του NBA, τους Denver Nuggets. Καλησπέρα σας, λοιπόν. Είναι η εκπομπή The Association by God Game Experts. Είμαι ο DJ Rico. Δεξιά μου έχω τον αθέατο, τον Γιάννη Σακελαρίου, τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται εδώ πέρα έτοιμος κάθε εβδομάδα έχοντας πολλές πληροφορίες για εσάς. Αριστερά μου έχω τον Ζαν, ο οποίος ροκάρει όπως και ο Γιάννης τις ομάδες του Denver, τις τιμούμε. Συγκεκριμένα ο Γιάννης ροκάρει την ομάδα του NFL. Ο φίλος μου εδώ, ο άλλος ο Γιάννης, την ομάδα του NBA, την τιμημένη νικήτρια. Απέναντί μου έχω τον Βίτονα. Και εγώ βέβαια ροκάρω την φανέλα της Εθνικής Κούβας με τον Τζέ Γκεβάρα και τα 95 χρόνια από τη γέννησή του. Αυτά θα τα πούμε όλα. Μείνετε συντονισμένοι όλη την εβδομάδα καθώς θα ανεβαίνουν οι εκπομπές μας και θα σας ενημερώσουμε για καλύτερη της εκπομπής τι θα ακολουθήσει αυτή τη λήξη της υπηρεσίας που έχουμε. Μάλιστα. Αυτά και με αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος μιας πάρα πολύ ενδιαφέρουσας χρονιάς, η οποία τα είχε όλα και η οποία κατέληξε στο να στεφτεί για πρώτη φορά στα 47 χρόνια της ιστορίας της η ομάδα του Denver, οι Nuggets, οι χρυσοθύρες, οι βουνίσχοι εκεί πάνω στο υψόμετρο του Κολοράντο, στα Rocky Mountains, να στεφτεί πρωταθλήτρια. Ένα πρωτάθλημα το οποίο το επιζητούσαν τα τελευταία 5 χρόνια με την αύξηση και το γιγάντωμα του Γιόκιτς σαν superstar στη Λίγκα. Και έγινε πραγματικότητα σε μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ αμφίροπη. Και όσο και να σας φαινόταν πολύ μεγάλο φαβορί τον Denver, δεν ήταν, ειδικά κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Και έχουμε μια κατά σειρά έκτη εναλλαγή πρωταθλητή από το 2018 μέχρι και σήμερα. Πάρει τι! Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα ξεκινήσουμε σχολιάζοντας κυρίως τους αγώνες, τους τρεις δηλαδή που μεσολάβησαν από την προηγούμενη εκπομπή. Είχαμε αφήσει τη σειρά στο 1-1 και τη βρίσκουμε στο 4-1. Βεβαίως. Να θυμίσω ότι εκ δεξιών και ξεβονίμων, οι συμπαρουσιαστές μου θεωρούσαν το πολύ 4-2 και το gentleman sweep δεν αποκλείεται. Και φτάσαμε σε ένα πολύ ωραίο gentleman sweep. Πιάσαμε και κάτι σε αυτή την πόση. Λοιπόν, σας ακούω. Πώς θα είδατε τα τρία αυτά ματσάκια. Και γενικά πώς είδατε τη σειρά και γενικά. Πώς πιστεύετε ότι κρίνεται η σειρά των τελικών, η οποία, να πω για την ακρίβεια, ήταν η πιο εμπορική στην τηλεοπτική μετάδοση τα τελευταία 5 χρόνια. Πολύ περίεργο. Είχε νούμερα δηλαδή πάνω και από τα περσινά, είχε νούμερα πάνω και από τα προπέρσινα, είχε νούμερα από τα καλύτερα, δηλαδή το 2018, που ήταν η τελευταία χρονιά του Golden State που πήρε πρωτάθλημα, ήταν η μοναδική που ήταν, ξέρω εγώ, παραπάνω αυτά. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, αρχικά. Κάπως θα το πιάσουμε. Ας πάμε στους πρωταθλητές. Προφανώς. Κοίτα, εγώ, εμένα, αυτό το οποίο μου άφησε στο τέλος η σειρά αυτή είναι ότι ο Denver μπορεί να παίξει σε όλα τα είδη παιχνιδιού και να είναι πάρα πολύ efficient. Δηλαδή, μπορεί να έχει υπάρξει παιχνίδια, ας πούμε, με το Phoenix που έχουν βάλει 130 πόντους οι δύο ομάδες, ας πούμε, run and gun, πολύ ψηλό σκορ. Έχει καταφέρει με τους Heat τώρα. Το τελευταίο παιχνίδι. Και έβασκα και με τους Lakers εκεί έχουν γίνει τέτοια παιχνίδια. Ναι, δύο λεπτά πριν τελειώσει το 87-88, 2006. Σε πολύ χαμηλό ρυθμό. Και πάλι ήταν πάρα πολύ efficient. Δηλαδή στα μέτρα, ας πούμε, του λογικού από τη στιγμή που είναι χαμηλό το σκορ, δηλαδή δεν μπορεί να ψηλά τα ποσοστά. Αλλά και πάλι έδειξαν ότι μπορούν να κερδίσουν και να δείχνουν ξεκάθαρα καλύτερη ομάδα. Αυτό απέναντι σε μια ομάδα όπως η Heat, οι οποίοι δεν έχουν το ίδιο firepower προφανώς με τον Denver. Δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στο Denver, στο Miami. Και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε εξ αρχής, ότι υπάρχει θέμα με το size των Heat απέναντι στο Denver, νομίζω ότι φάνηκε σε όλα τα μάτς που κέρδισαν οι Nuggets, ότι υπερίσχυσαν χαμηλά και ακόμα, δηλαδή, στα τελευταία δύο παιχνίδια νομίζω ότι ήταν τραγικά τα ποσοστά τους από το τρίποντο. Καλά, ειδικά στο τελευταίο. Μιλάμε 5-28, κάτι τέτοιο. Τραγικό. Αλλά και πάλι κερδίσανε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, να πω. Ναι, συμφωνώ. Αυτό το οποίο. Ο λόγος για τον οποίο είχαμε δώσει τόσο φαβορί, περισσότερο φαβορί τον Denver τόσο ψηλά, ήταν ο πάγκος και τα πρόσωπα τα οποία παρτίζαν την ομάδα αυτή. Είχε ένα μείγμα εμπειρίας, rookies, superstar, παίχτη generational. Τρομερό second star, έτσι. Αυτό, έναν καλό προπονητή, χημεία, χρόνια. Είχε όλα όσα χρειάζονταν απέναντι σε ένα Miami το οποίο εγώ θα του δώσω respect, γιατί έριξε ό,τι είχε στη μάχη. Δηλαδή ο coach Spoelstra έριξε από ζώνη,
man to man, προσπάθησε να παίξει παγίδες, προσπάθησε να παίξει πίεση στο γήπεδο, να κλειστεί μέσα να τους δώσει το σούτ όταν έβλεπε ότι τα χάνουνε. Mm-hmm. Ό,τι τακτική υπήρχε, αλλά η καλύτερη ομάδα, αυτή που είχε τα περισσότερες λύσεις, επικράτησε. Θα μας το χαλάσει. Βρίσκεται κανένα αστερίσκο σε αυτή την κατάκτηση του Denver? Υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο θα φύγει και θα πείτε ότι κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ υπήρχαν μερικά σημεία. Δηλαδή, ναι, ότι οκ, okay, ότι ναι, μεν αλλά. Διότι τα τελευταία 5 χρόνια που δεν υπάρχει δυναστεία, ακόμα και πέρσι στο Golden State, ξέρω εγώ, υπήρχε υποψία ότι ο Tatum, ξέρω εγώ, και ο Brown κάναν λίγο τσόκ τζομπ, δεν το πιστέψαν μετά το 2-0. Βρήκαν την ευκαιρία τα φαντάσματα, ξέρω εγώ, και βγήκαν από τα. Από τη, οι μούμιες βγήκαν μέσα από, το, από τις σαρκοφάγους. Αυτό είναι για το Miami, δηλαδή. Είναι φετινό αυτό το τέλος. Όχι, όχι, λέω για το περσινό. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά σου λέω ότι αυτό περισσότερο για το Miami ταιριάζει φέτος. Ναι, αλλά και πέρσι, φίλε, το 2-0 δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο φαβορί. Εντάξει, Warriors, φίλε, τώρα με τον Damon Green να πούμε να κάνει καραγκιοζηλίκια και με τον Clayton να υπάρχει μια μεγάλη αμφισβήτηση. Σίγουρα δεν βλέπω αυτό φέτος. Δεν το βλέπεις. Για choke job δεν βλέπω. Δεν βλέπεις choke job. Όχι choke job. Αλλά να σας πω, ρε παιδιά, δύο-τρία πράγματα. Κουράστηκε, ρε, εσύ, ο Butler. Κουράστηκε. Εγώ πιστεύω ότι ο Butler έχει τραυματισμό. Δηλαδή, είχε τον τραυματισμό, δεν έγινε καλά. Ή έχει ψοφήσει, ναι. Έχει ψοφήσει, δηλαδή αυτή η εικόνα από τον Bubble που είναι εκεί πάνω στις πινακίδες είναι πλέον σημαία του Miami. Ότι έχουμε αυτόν τον παίκτη τον οποίο τον πεθαίνουμε και μετά τους ημιτελικούς της περιφέρειας δεν μπορεί το παιδί να κουνήσει και τα δίνει όλα και αρχίζει και λαχανιάζει μετά την δεύτερη περίοδο. Γιατί να σας πω κάτι, εγώ στον πέμπτο αγώνα είδα ένα παίκτη ο οποίος στα τρία πρώτα, μπαίνω τέσσερα λεπτά πριν το τέλος πέντε, ήταν πέμπτο σκόρερ του Μαϊάμι. Okay, και χωρίς προσπάθειες. Έτσι, ήταν, δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλαγε τις δυνάμεις για να τα δώσει όλα στην τέταρτη περίοδο. Mm. Τα έδωσε όλα και στις δύο πιο κρίσιμες φάσεις έκανε αυτή τη. Πήγε μέσα στη ρακέτα, έχει φτάσει στο ένα μέτρο από το καλάθι με έναν αμυντικό ο οποίος είναι στο ύψος του και πιο κοντός και δεν σηκώνεται και κάνει τη λάθος πάσα στον KCP. Και μετά παίρνει ένα σουτ, ξέρω εγώ, το οποίο είναι άντε πάνω να το βαρέσουμε, πα και πήγε. Πάνω στον Gordon. Ναι. Δηλαδή τώρα σοβαρά. Που ο Gordon, δηλαδή το μαρκάρισμα του Gordon στον Butler, εγώ δηλαδή θα το σκεφτόμουν να το κάνω. Μπράβο στο Μαλόν, γιατί. Δεν θα το σκεφτόμουν. Είναι δικό σου είναι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται πω είναι μεγαλύτερο από ένα 6-6. Ναι, είναι 6-10 ο Gordon. Έτσι, αλλά ένα παίκτη 6-6, ο οποίο υποτίθεται πω είναι ευλίγιστο κτλ., θα μπορούσε να τον αφήσει και να ξεπεράσει, ειδικά έτσι όπω είναι οι άμυνε σήμερα. Αλλά του βγήκε και μπράβο και συγχαρητήρια. Να σου πω τώρα για δεν τελείωσα. Γιατί δεν θέλω να βάλω αστερίσκο, αλλά δεν θέλω να πω γιατί είναι ωραία όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πω αστερίσκο για τον Γιάννη. Ο Γιάννης υπάρχει αστερίσκος εδώ πέρα. Άμα, εγώ βλέπω σε όλα τα playoff αυτό τον αστερίσκο. Άμα ο Γιάννης ήταν καλά, οι Heat δεν παίρνουν τους. Εντάξει, είναι πάρα πολλοί που λένε ότι άμα ο Γιάννης ήταν καλά, η ομάδα ήταν πάρα πολύ αδύναμη και ότι αυτό το πράγμα με τον Γιάννη να πετάει την μπάλα και να μην την κρατάει για το τέλος θα το εκμεταλλευόντουσαν σίγουρα το Μαϊάμι και ότι αν δεν πήγαινε 4-1 θα πήγαινε 4-2, 4-3 κτλ. Αυτό λένε διάφοροι. Αλλά ας εμπιστεύσουμε στον Butler. Απλά μπορώ να δω ότι μπορεί να περνούσαν οι Celtics αντί για τους Bucks στον τελικό. Πάντως. Οι Bucks είχαν πολλά προβλήματα φέτος. Ναι, δηλαδή το νούμερο ένα seeding και το νούμερο ένα ρεκόρ στο NBA δεν λέει τίποτα πλέον, ειδικά για αυτήν την ομάδα. Ο Butler λοιπόν ήταν ψόφιος και είχε ψοφήσει, είχε έναν τραυματισμό, ο οποίος ο Jimmy Butler αντίθετα με τον LeBron James δεν θα βγει με το χέρι του εκεί πέρα και θα πει έπαιξε όλη τη σειρά των τελικών τραυματισμένων. Θα βγει η είδηση ότι μπορεί να έχει ξέρω εγώ τραυματισμό αυτό στη σειρά με τους Knicks. Mm-hmm. Ήταν πολύ πιο σημαντικό. Αυτό ακριβώς. Για τα νούμερα του έχουν πέσει πάρα πολύ μετά τις δύο πρώτες σειρές. Να σου πω. Ναι. Λοιπόν, μέχρι και τους τελικούς. Έτσι, είχε 31 πόντους. Όχι, μέχρι και τους τελικούς είχε 28,5 πόντους μέσο όρος, 48 field goals. Ναι. 48 field goal percentage. Μετά στους τελικούς, αυτή έπεσε στα 21,6 με 41% field goal percentage. Και επίσης ο Butler, αυτό που λες για τον τραυματισμό, πιστεύω ότι φαίνεται γιατί στα δύο, μετά το match, μετά τη σειρά με τη Βοστόνη και με τη Νέα Υόρκη και στις δύο επόμενες σειρές, τα δύο πρώτα μάτς ήταν καλός. Ναι. Έλεγε να το ο Μπάτλερ. Και μετά ξεφούσκωνε και περίμενε το τέλο των αγώνων για να κάνει τι στιγμέ του. Τέλο πάντων. Αυτό δεν είναι αστερίσκο. Στο τελευταίο ματ που λες ότι έκανε τα δύο λάθη, δεν θα μπορούσαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο οι Heat. 13 πόντου. Γιατί είχε βάλει 13 πόντου καπάκι πριν. Είχε μπει στην τέταρτη περίοδο με 8. Έτσι. Ναι. Πέμπτο σκόρερ. Την ίδια χρονική στιγμή το Μαϊάμι, δηλαδή είπαμε όπω είπε ο Γιάννη, δεν είχαν σώματα κορμιά να παίξουν στο γιο και του έκανε ό,τι ήθελε και το καθεξή. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο Ντένβερ για να φτάσει στον τίτλο. Για να φτάσει στον τίτλο. Απέκλεισε. Το νούμερο 4 της Δύσης. Ναι. Το νούμερο. Συγγνώμη, το νούμερο 8 της Δύσης. Mm. Το νούμερο 4 της Δύσης. Το νούμερο 7 της Δύσης. Και το νούμερο 8 της Ανατολής. Mm-hmm. Εντάξει. Δηλαδή, ας ήταν σοβαρή. Ούτε 3, ας ήταν σοβαρή, ούτε 2, σοβαρή, ούτε 1. Ούτε 3, ούτε 2, ούτε 1. Η ιστορία θα το γράψει αυτό το πράγμα. Okay. Δηλαδή, το ότι έχεις να κάνεις με δύο number 8 seeds, ένα νούμερο 7 και ένα νούμερο 4, το οποίο νούμερο 4 ήρθε σε μια ομάδα που δεν ήταν ομάδα. Που δεν ήταν ομάδα, που δεν είχε παίκτες, που δεν είχε τίποτα και σου πήρε δύο παιχνίδια. Για το Phoenix μιλάω, έτσι.
Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν. Προφανώς θα αξίζουν και θα σας πω και την αμαρτία μου, σας ξαναλέω, το χάρηκα. Εγώ δηλαδή το χάρηκα περισσότερο από άλλους που είναι ουδέτεροι, γιατί και ο Γιώκης μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και ο Μάρι μου είναι πάρα πολύ συμπαθής και τον Ντένβερ ιστορικά μου είναι πολύ συμπαθής και μου αρέσει όλο αυτό το μπάχαλο που ξεκινάει τώρα η χρονιά και δίνουν κάτι φαβορί που άμα τα δεις θα λες, έλα τώρα εδώ τι γίνεται. Αλλά μην τρελαθούμε. Δεν ήταν το ακλόνητο φαβορί και η ομάδα. Δεν είναι ξαφνικά unplayable ο Γιώκητς, ένας παίκτης τον οποίο πολλές ομάδες μπορούσαν και τον κλείνανε. Αλλά θα ήταν αλλιώς τα κόζια αν απέναντί του είχε τον Embiid ή τον Γιάννη και όλα τα κορμιά που έχουν αυτές οι ομάδες στους ψηλούς. Και αλλιώς μια ομάδα η οποία εναλλακτική στον Μπαμ. Γιατί να σας πω ένα στατιστικό. Ο Γιώκητς, όταν τον μαρκάρει ο Μπαμ Αντεμπάγιο έχει 50% και όταν τον μαρκάρουν όλοι οι υπόλοιποι έχει 78%. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δηλαδή, τι χρειαζόταν παίχτες οι οποίοι να μπορούν να το δυσκολεύουν, χρειαζόταν περίπου μια αντιμετώπιση, περίπου σαν την αντιμετώπιση που είχε ο Σακίλ Ονίλ από το 2000 μέχρι το 2004, που τι κάνανε οι ομάδες όπως οι Nets, στο ρόστερ τους, εκτός από το βασικό τους ψηλό, που μπορεί να είναι ο Κένιον Μάρτιν, ξέρω εγώ, και θα πήγαινε πάνω στο Σακίλ, είχαν 2-3 που δεν μας ένοιαζε αν ήξερε μπάσκετ, δεν μας ένοιαζε αν μπορούσαν να κάνουν. Ξέρω εγώ, που θα μπαίνανε μέσα και θα βαράγανε. Αυτό που λες όμως θα γίνει τώρα, γιατί τώρα. Η ομάδα με αυτό το σέντερ πήρε πρωτάθλημα, άρα είναι η ομάδα που πρέπει ναι, να κερδίσουν. Θα μου πεις, αυτή η ομάδα δεν ήταν η Μινεσότα. Θα μπορούσε να ήταν η Μινεσότα, αλλά η Μινεσότα ήταν ένα μπάχαλο έτσι όπως είχε με τους δύο ψηλούς. Mm-hmm. Και η δεύτερη επιλογή του Μαϊάμι, ξέρω εγώ με τον Αντεμπάγιο, ήταν ο Ζέλερ, που γελάω, και έχει αυτό το Κιουτσεβέν μέσα και το Γιώβιτς, οι οποίοι δεν τολμήσαν να μπουν ποτέ, και ο Ντόνις Χάσλεμ που δεν ξέρω εγώ, δηλαδή φοβόταν να μπει μέσα και διαλυθεί, ξέρω εγώ το σύμπαν και το μαζεύουν με φορεία. Έτσι το βετεράνο. Αλλά δεν μπορούσε να βγει ο Αντεμπάγιο δηλαδή, αν δεν έβγαινε ο Γιώβιτς. Δεν είναι μόνο αυτή η διαφορά ταλέντου, είναι η διαφορά στο ρόστερ που είχε ξέρω εγώ κάποιο βάθος. Και το Ντένβερ τώρα, μην τελαθούμε δηλαδή. Πήραν πρωτάθλημα κάποιοι παίχτες οι οποίοι δεν το βλέπανε τόσο ύπνο. DeAndre Jordan. Πήρε ο DeAndre Jordan πρωτάθλημα. Ο E. Smith και ο Uncle Jeff. Στη 13η ομάδα τα 13 χρόνια τη καριέρα του και ο Jeff Green, ο οποίος έχει κάνει την εγχείρηση ανοιχτή καρδιά, του είχαν πει ότι δεν θα ζήσει για τα επόμενα 5 χρόνια και συνεχίζει και παίζει και πήρε πρωτάθλημα. Έτσι. Και πήραν πρωτάθλημα και κάποιοι άλλοι πουθενάδες, δηλαδή, οι οποίοι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, βαφτιστήκαν πρωταθλητές και είναι μέσα στην ομάδα. Λες, άμα δεις το ρόστερ, θα δεις κάτι ονόματα. Για ποιους μιλάς. Τώρα δεν θυμάμαι ποιους. Πιτσιρικάδες εννοεί, γιατί έχουν πολλές πιτσιρικάδες. Όχι, όχι. Ο Τόμας Μπράιαντ. Okay. Έγινε πρωταθλητής ο Τόμας Μπράιαντ, ο οποίος έγινε ανταλλαγή. Ο οποίος επέλεξε ότι θέλει να πάει να γίνει backup του Γιώκητς, ενώ είχε κανονικό θέση στο rotation. Ακριβώς. Και πήρε πρωτάθλημα. Ναι, δεν έπαιξε καθόλου. Αλλά πήρε να το πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, μου θυμίζει τώρα συγγνώμη για την αναφορά στο NFL. Βγαίνει στο Fox Sports ο Λεσόν Μακόι ως δύο φορές πρωταθλητής NFL. Τη μία με τους Chiefs και την άλλη με τους Μπακανίες. Ναι, που ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης. Δηλαδή. Ξεχάσαμε και τον Reggie Jackson. Α, εκεί ήθελα να σταθώ. Το Reggie Jackson. Λοιπόν, στην πιστονάρα. Αρχικά, θέλω να θυμίσω, δεν το έχουμε σχολιάσει. Το απίστευτο show ρεστάλ που είχαν Γιώκητς και Μάρεϊ στο τρίτο παιχνίδι. Που έκανε ο ένας 30-20-10 triple double και ο άλλος 30-10-10 με το τελευταίο rebound να έρχεται στα τελευταία δευτερόλεπτα ενώ το match έχει τελειώσει, ξέρω εγώ. Δεν ήταν άδικο όμως το rebound. Και μάλλον, εγώ δεν ήξερα τι είναι. Έχει ακόμα ένα rebound για να πάρει, κάνει το triple double. Ας μην έκανε σου το άλλος. Μωρέ, δεν λέει όχι. Ναι. Εγώ δεν κράζω. Δεν ήταν στα padding. Εντάξει, ήταν. Όχι, αυτό ήταν στα padding. Ναι, αλλά θα μπορούσε. Όχι του στυλ ότι το κάνουν επίτηδε και πέρα. Όταν το μάτσο είναι, είναι out of reach. Θα μπορούσε να μην κάνει σου το φάνη. Του βγάζει του βασικού σου για να μην του κουράσει ή να μην τραυματιστούν. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Ακού δουλεύει. Τα νούμερα και του Γιώκητς και του Μάρη, κυρίω του Γιώκητς, είναι ιστορικά. Δεν του συζητάω. Δεν ξανάρχεται αυτό το πράγμα ποτέ. Δηλαδή, ο Γιώκητς είναι ο μόνο παίκτη ο οποίο σε μια σειρά playoff. Μάλλον σε μια playoff season. Έχει βγει. Είναι πρώτο σε rebound, πόντους ναι, και assist ναι. Από όλους τους υπόλοιπους. 600-269 και 190 έτσι. Πρώτος σε όλα. Έχει πολύ λίγους πόντους παραπάνω από τον Butler, αλλά ο Butler έπαιξε σε παραπάνω παιχνίδια. Ναι. Έτσι. Επίσης, ο Murray και ο Murray, ο οποίος ξαφνικά σε αυτή την postseason ήταν τρομερός δημιουργός, by the way. Κάτι το οποίο δεν είναι. Το φόρτε του, όχι. Δεν είναι να πει ότι είναι ο παίκτης που έχει μέσο όρο σε 8-9-10 assist, ας πούμε, τον χρόνο. Όχι, όχι. Αλλά φέτος είχε 10 assist στους τελικούς, είχε 10 assist μέσο όρο. Και νομίζω ότι ήταν και ο μόνος ο οποίος είχε. Είχε κάνει 4 δεκάρια. Μπράβο. Ναι, ναι, στη σειρά, ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για τον Γιώκητς. Και επίσης κάτσε να τελειώσει αυτό. Και ο Γιώκητς και ο Μάρι είναι οι μοναδικοί παίκτες στην ιστορία του αθλήματος που είχαν τελείωσει μια post-season. 25-5-5 μέσους όρους. Ναι, αυτά θα τα ξεχάσουμε. Είναι πολύ όλοι δεν το ξεχάσουμε το πρωτάθλημα. Ξέφυγε δηλαδή η φάση. Ο Γιώκητς, αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει συζητήσεις αν είναι στους 5 καλύτερους σέντερ των εποχών. Δεν είναι. Έτσι, εάν είναι, ξέρω εγώ, καλύτερος παίκτης στον κόσμο.
Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο ή όχι. Είναι σίγουρα πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή. Και σίγουρα το πρόβλημα του NBA, το οποίο θα το συζητήσουμε, είναι ότι οι τρεις παίκτες οι οποίοι είναι πιο πολύ συζητημένοι, αν βάλεις τον Embiid, τέσσερις, δεν είναι γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην Αμερική και δεν παίζουν αμερικάνικο μπάσκετ. Mm-hmm. Δηλαδή, τα τρία μεγάλα κορμιά, ο Γιώκητς, ο Γιάννης και ο Embiid και ο Λούκα. Mm-hmm. Και ψάχνουν οι Αμερικανοί να βρουν τον επόμενο star, τον Αμερικανό επόμενο star που ή θα κρατάει όπλα, ή θα αφήνει έγκυους και θα έχει εξωσυζυγικές σχέσεις, ή θα είναι ξέρω εγώ 39 χρονών. Θα έρθει σε αυτό τον draft το επόμενο star και θα είναι ο Γουεμπανιάμα. Πάλι δεν θα είναι Αμερικανός. Και άλλα προβλήματα. Εγώ θα έλεγα να σου πω κάτι για το Γιώκητς, επειδή έχω ακούσει όλες αυτές τις κουβέντες, έχω κουραστεί. Θα έλεγα λοιπόν, για να το λήξουμε, ότι ο Γιώκητς δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, είναι ο καλύτερος συμπαίχτης στον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει κανένας παίχτης στον κόσμο, πιστεύω, που δεν θα ήθελε τον Νίκολα Γιώκητς για συμπαίχτη. Πάνω λοιπόν σε αυτό που λέει ο Γιάννης, για να το ενισχύσω. Την προηγούμενη φορά είχαμε πει ένα στατιστικό. Το στατιστικό στο οποίο έλεγε ότι ο Γιώκητς όταν βάζει πάνω από 40 πόντους και προφανώς έχει χαμηλό ποσοστό assist, κάτω από 4-5-6 ξέρω εγώ πόσες είναι, τον Denver χάνει. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα το εξής. Ότι οι αντίστοιχοι παίχτες, οι οποίοι έχουν αυτή την ικανότητα του να πασάρουν, προφανώς είναι point guards, δεν είναι, και έχουν φερθεί στην ίδια θέση, είναι οι εξής. Ο Αζάια Τόμας, πόσες φορές στα playoff έχει βάλει πάνω από 40 πόντους, το Detroit έχει χάσει. Ο Magic Johnson, όσες φορές στην καριέρα του έχει βάλει πάνω από 40 πόντους, οι Los Angeles Lakers έχουν χάσει μάλλον όλες τις φορές. Μάλλον όλες τις φορές. Νομίζω πως όλες... Υπάρχει το match με τους Sixers, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι έχει χάσει όλες τις φορές. Είχε βάλει 40 πλάς, 42, ναι. Πώς έχει βάλει. Ναι. Μια-δύο μπορεί να έχει νικήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Larry Bird. Ναι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Scottie Pippen. Έτσι. Άρα λοιπόν μπορούμε να δώσουμε επάξια τον τίτλο στο Γιώκητς για πρώτη φορά, γιατί ο LeBron και ο Scottie ήταν οι point forwards. Είναι ο point center ο Γιώκητς. Καλά, εντάξει. Ναι. Είναι ο point center. Ο καλύτερος passing big man στην ιστορία του αθλήματος, ξεκάθαρα, ήδη. Νομίζω ότι. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, απλά από εδώ και μπρος μεγαλώνει τον gap. Ισχύει. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Προφανώς και υπάρχει μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, η οποία ίσχυε και με τον Γιάννη, ίσχυε και με τον Γκουάι Λέοναρντ όταν πήγε ξέρω, στον Τορόντο. Θα ισχύσει πιστεύω και με, το, και με ή τον Ντέιτον ή και με τους δύο της Βοστόνης κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα πάρουν το πρωτάθλημα, αλλά θα ισχύσει στο παίξιμό τους. Και ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να οριμάσει μπασκετικά ο Γιώκητς μαζί με την ομάδα και να πάρουν το πρωτάθλημα. Ποιες άλλες χρονιές, ας βγάλουμε την περσινή χρονιά που δεν έπαιζε ο Μάρη, γιατί είναι όπως αποδείχθηκε είναι καταλήτης ξέρω, στην πορεία αυτή της ομάδας. Τις υπόλοιπες χρονιές, και το 19 και το 20 και το 21, ειδικά το 21, ειδικά το 21, τι πήγε στραβά και αυτή η ομάδα ξέρω εγώ, δεν μπόρεσε να φτάσει ούτε καν στην πηγή. Τερματίστηκαν, τερματίστηκαν. Εντάξει, δεν μπορούμε να βγάλουμε τον Μάρη αυτή το 21 τερματίστηκε. Την έννοια ότι. Χωρίς Μάρη δεν κάνει τίποτα. Ναι, δεν κάνει τίποτα. Όταν είναι ο Μάρη μέσα, πάει τελικό περιφέρεια. Δεν έχει ελπίδα μέσα. Στο Bubble. Στον Bubble που ήταν ο Μάρη και ήταν φοβερό. Στον Bubble. Γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν τους Lakers, τόσο μεγάλη ήταν διαφορά. Ήταν καλύτεροι οι Lakers. Δεν ήταν τόσο καλύτεροι οι Lakers. Πρώτα απ' όλα, ο Γιώκητς ήταν πιο άγουρο. Και απ' την άλλη, οι Lakers είχαν εκτός του Davis. Είχαν και το Μαγκή και το Χάουαρντ που είχαν ξύλο αβέρτα. Και τον Κάλντουελ Πόουπ. Πάρα πολύ. Και βετεράνους. Σου λέω πόσο το size difference. Δηλαδή, ενώ τώρα στον Ντένβερ ήταν καμία σχέση όσον αφορά το size απέναντι στους Heat, κάτι τέτοιο συνέβαινε και τότε με τους Lakers απέναντι στον Ντένβερ. Υπάρχουν και δύο άλλες διαφορές. Okay. Αυτό που λέτε είναι αλλά και η εμπειρία στο ρόστερ. Το πλήρες ρόστερ. Και ο Λεμπρόν ήταν και τρία χρόνια μικρότερο. Η μία διαφορά μεγάλη λέγεται Άρον Γκόρντον, παιδιά. Ήταν μια καλά. Πάρα πολύ underrated κίνηση όταν έγινε. Τρομερός. Δεν είχαν καταλάβει τη διαφορά. Το Ορλάντο αποδεικνύεται εδώ ότι είχε. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι ο Άρον Γκόρντον είναι top 5 pick. Έτσι. Yep. Το Ορλάντο δεν είχε δείξει τα χέρια του. Και εμείς, σαν οπαδοί και θεατές του NBA και σχολιαστές, νομίζω ότι ποτέ δεν καταλάβαμε την μπασκετική αξία αυτού του ανθρώπου. Τον είχαμε μόνο για τα All-Star Game και για τα καρφώματα και τον είχαμε μόνο για να βλέπουμε στο fantasy αν θα κάνει καλά νούμερα κτλ. Εδώ μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι πλέον ένα πολύ μεγάλο πολυεργαλείο. Ένα παίκτη ο οποίος είναι χρήσιμο επιθετικά σε διάφορα κομμάτια του παιχνιδιού, ο οποίος μπορεί να πάρει τον παίκτη που τον μαρκάρει και να τον βάλει μέσα στη ρακέτα όπως έκανε στα 2-3 πρώτα παιχνίδια ξέρω, με το Μαϊάμι, ή να σε σκοτώσει από το τρίποντο. Ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να παίξει στον εφηδιασμό, ένα αμυντικό πολυεργαλείο που μπορεί να μαρκάρει σχεδόν σε όλες τις θέσεις από το 2 μέχρι το 5. Έτσι. Και ο Άρον Γκόρντον αυτή τη στιγμή με τον μπάσκετ του έφερε, δηλαδή τον Ντένβερ αυτή τη στιγμή στην πορεία του για το πρωτάθλημα, έχει μόνο ένα ερωτηματικό και είναι ο αγαπημένος μου. Είναι ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος στους τελικούς ήταν τραγικός. Τραγικό επιθετικά. Επιθετικά. Εντάξει. Ναι, αλλά δεν τον πήραμε ποτέ για αμυντικό. Νομίζω όμως. Έδωσε πολλά. Αλλά εμείς τον έχουμε. Και αμυντικά. Rebound είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τον είχαμε στο μυαλό μας ως ο τρίτος σκόρερ που θα μπορούσε δυνάμει να γίνει και δεύτερος κάποια στιγμή. Ήταν αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι. Δεν όχι, ήταν. Όχι, ναι, αλλά. Είναι μικρός αρχικά. Και δεύτερον, να πούμε ότι ο Michael Porter Jr. έφυγε από αυτό το οποίο
τον είχαμε από την αρχή εμείς εδώ πέρα, ότι μην τριπλάρεις και τα λοιπά. Και βλέποντας ότι δεν μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα, χρησιμοποίησε άλλους τρόπους να είναι χρήσιμος. Και ειδικά στο τελευταίο μάτι ήταν κομβικότατο. Δηλαδή, in the paint, κοψίματα και drive να τελειώσει μέσα, να μην κάνει settling στο τρίποντο. Που είναι ένα βήμα. Εγώ προσωπικά δεν προσυπογράφω. Δεν προσυπογράφω από αυτήν εδώ τη θέση και από αυτό το βήμα. Έτσι ξέρουμε πως οι θεατές αυτής της εκπομπής είναι μαζί μου και θέλουν να επιστρέψει πίσω στο μπάσκετ που λέγεται Μαύρη Τρύπα. Την έδωσες, την έχασες, τον πήραμε τον τίτλο. Πάρα πολύ ωραία, θα έχουμε το δαχτυλίδι μας. Πάμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε κάτι καλύτερα. Κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον για μένα που είδα ήταν επειδή όλοι όσοι γνωρίζουν τον MPJ πώς, όταν έμπαινε στο NBA, γνωρίζουν ότι είναι ένας βάση αυτού που λέει. Και, ο νέος Ντουράντ. Ένας πάρα πολύ εγωιστής παίχτης, ο οποίος θέλει να, σουτά, να σκοράρει ο ίδιος. Φήμες είναι αυτά για ναι, τώρα. Αλλά τον έβλεπα σε αυτούς τους τελικούς, ειδικά νομίζω στο τέταρτο μάτς, τον έχει κάνει bench ο Μαλόν νομίζω, στο τέλος. Ναι, και στο τέλος, στο μάτς, στο τρίτο πρέπει να είναι. Ή στο τρίτο, στο τέταρτο. Και στο τρίτο και στο τέταρτο. Το έφαγε το bench, το έφαγε το bench, ναι. Λέω, στο παιχνίδι, στο Christian Brown game. Το τέταρτο είναι αυτό. Ναι, το οποίο ας πούμε, ο Brown κάνει απίστευτα πράγματα και είναι ο MPJ και έχει τρελαθεί και χειροκροτάει και πανηγυρίζει για τον παίκτη ο οποίος ουσιαστικά πει στη θέση του, έτσι. Το οποίο δείχνει και την αλλαγή της νοοτροπίας του, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τέτοιες ηλικίες. Είναι πολύ πολύ μικρό. Και για τον Gordon, για να μην αφήσουμε τον Gordon. Ο Gordon επίσης έχει βρει έναν παίχτη και έναν τρόπο λειτουργίας μιας ομάδας που ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι του. Γιατί ο Gordon δεν είναι σουτέρ. Έχει γίνει καλύτερο σουτέρ, άρα δεν είναι. Τι ήταν το παιχνίδι του Gordon? Κοψίματα να την πάρει μέσα στο καλάθι και να τελειώσει με αθλητικά προσόντα φοβερά, μην μπορεί να σταματήσει κανένα. Και τώρα βρήκε αυτό που χρειάζεται. Κόψε εσύ και θα στη δώσω εγώ την μπάλα να βάζει καλάθι. Όποτε είσαι και έχει πλεονέκτημα να την πάρει. Και όσον αφορά το κόψιμο που λέμε τώρα, αυτό. Το κάναμε πάρα πολύ. Απορούμε πολλές φορές για ποιο λόγο δεν γίνεται σε άλλες ομάδες. Πολλές φορές οι παίκτες δεν το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν δίνουν το extra effort και δεν παίρνουν την μπάλα. Δηλαδή, αν παίζουμε με τον Harden π.χ. μπορεί να έχει πολύ ψηλές assist, αλλά ο Harden θα προσπαθήσει να βρει τρόπο πούμε, να σε σκοτώσει με το σκοράρισμά του τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, έχει την μπάλα στα και εσύ του είναι στο τρίποντο γιατί του ανοίγουν χώρο. Ναι, ενώ ο Γιώργης δεν τον νοιάζει αυτό. Γι' αυτό προσυπογράφω αυτό που λέει, ότι δεν είχε Γιώργης οι άλλες ομάδες, δεν έχουν. Στο κέντρο. Ο Christian Brown ξαφνικά μπαίνει στα κατάστοιχα της ιστορίας γιατί έχει πάρει πρωτάθλημα σε όλα τα επίπεδα. Έχει πάρει πρωτάθλημα στο State. Έχει συνεχόμενες χρονιές. Έχει πάρει στο State Champions με κανένα δυο. Πήρε πράγμα. Στο κολεγιακό επίπεδο με το Kansas. Το Kansas δεν ήταν. Βεβαίως, J-Hawk. Και στα καπάκια πήρε σαν ρούκι και, και με συμμετοχή κιόλας. Δεν είναι συμμετοχή. Μα δώσανε ένα δαχτυλίδι. Όχι, απλά συμμετοχή. Όλη μέρα στον Butler. Και τον Bruce Brown, τον άλλο Brown, τον έτερο Brown, με διαφορετική ορθογραφία γιατί ο ένα είναι Brown. Όχι, δεν είναι Brown, είναι το Brown το γερμανικό. Ναι, το Brown το γερμανικό. Το οποίο δεν το καταλαβαίνουν οι Αμερικάνοι. Δεν το λένε Brown. Δεν το έχουν ξαναδεί κανένα. Όπω οι Brown συσκευέ, έτσι. Έτσι. Και ο πρώην παίκτη των Nets ήταν λίγο στα ζήτητα, να πούμε. Ο Bruce Brown. Ναι, ήταν λίγο στα ζήτητα. Δεν έκανε κανένα σκίνηση. Τώρα δεν θα είναι. Να το τζιμπήσει. Όχι, το λέω. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί πέρσι δεν του έδωσε κανεί το mid-level το κανονικό του φούρνο. Α, μπράβο. Ήταν αστείο αυτό. Ήταν στα ζήτητα. Όχι, δεν ήταν στα ζήτητα. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Η χρονιά στο Nets που έχει κάνει είναι πάρα πολύ καλή. Δεν πήρε κανένα το ρίσκο. Δεν πήρε κανένα το ρίσκο. Short side απόφαση. Την απόφαση. Και την πήρε τον Denver. Και δεν την πήρε τον Denver. Τον Denver του έδωσε το taxpayers mid-level, το 6, κάτι. Αυτό. Οπότε είναι απίστευτο deal. Φυσικά ο Bruce Brown, θα τα πούμε και σε λίγο. Είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα λείπει, θα φύγει του χρόνου και θα μπορεί να πληρωθεί από κάποιον άλλον κανονικά και δεν έχουν τα bird rights του, τα early bird rights του, τέλος πάντων, οι Nuggets. Πάντως, εγώ θέλω να χαιρετήσω τον Jokic. Είναι μια προσωπικότητα απίστευτη. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή και ακόμα και στις μεγάλες χαρές βλέπεις πόσο έτσι quirky και τα λοιπά, πόσο λίγο έτσι παράξενο σύνδρομο και ιδιαίτερο, που ας πούμε, του κάνει τώρα ερώτηση η Λίζα Σόλτερς εκεί πέρα μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και του λέει, ας πούμε, πώς νιώθεις, ξέρω εγώ, που είσαι πρωταθλητής. Πάμε σπίτι. Και λέει, it's good, λέει. With a job done, λέει, we can go home. Πάμε σπίτι μας. Αυτό. Ναι. Εδώ τώρα ανοίγει μια μεγάλη κουβέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα, η οποία θα είναι και την τελευταία αυτής εδώ της ενότητας. Είναι αληθινή η συμπεριφορά του Γιώκητς. Δηλαδή, είναι αυτή η προσωπικότητα. 100%. Πάρα πολύ. Είναι ο Γιώκητς περισσότερο κοντά στο Γιάννη ή περισσότερο κοντά στο Διαμαντίδη σαν προσωπικότητα? Διαμαντίδη. Στο Διαμαντίδη 100%. Εγώ διαφωνώ. Ο Διαμαντίδης ουδέποτε θα έπαιρνε το συμπαίκτη να το βάλει μες στην πισίνα να τον πετάξει. Το ότι δεν κάνει χα-χου-χα και δεν κάνει, ξέρω εγώ, τις σαμπάνιες πάνω κάτω και δεν έχει αυτή την συμπεριφορά που είναι πιο κοντά στον μέσο Αμερικανό μπασκετμπολίστα, ο Γιώκητς. Δεν τον κάνει δηλαδή τον ανέκφραστο και τον αντιτουριστικό Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος ούτε καν τον ενδιαφέρει να πανηγυρίσει, ούτε καν να βγει βόλτα κτλ. Επίσης,
θέλω να πω κάτι. Τα αμερικάνικα media αυτή τη στιγμή προσπαθούν να περάσουν την εικόνα του Γιώκητς ότι δεν περνάει καλά στο μπάσκετ. Ότι δεν του αρέσει. Ότι περιμένει πώς και πώς να τελειώσει η καριέρα του και να πάει. Ποιος το λέει, ποιος το λέει. Όλοι το λένε αυτό. Από τον Stephen A. Smith με οποιοδήποτε. Αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Αυτοί έχουν. Παιδιά, αν προσέξετε τα αμερικάνικα media, έχουν τρελαθεί από το γεγονός ότι συνεχίζει και πηγαίνει η μπάλα. Δηλαδή ο τίτλος. Είσαι βετεράνους NBAers, τους οποίους τους εντός εισαγωγικών έχουν βαρθεί και τους ξέρουν, δηλαδή Steph Curry, LeBron James, ναι. Ή σε μη Αμερικάνους παίχτες, οι οποίοι είναι το μέλλον και το παρόν, δηλαδή με βαριά καρδιά λένε ότι προφανώς τα επόμενα 5 χρόνια το NBA θα πηγαίνει από τον Γιώκητς στον Γιάννη και από τον Γιάννη στον Embiid και να δούμε και τον Κομπανιαμά και αυτό. Και δεν υπάρχει νέο αίμα σε φάση δηλαδή να πρωταγωνιστήσει και να πάρει τα ενία του πρωταθλήματος. Και αρχίζει, δεν θα πω η λάσπη. Θα πω επιμελώς να δίνετε την εντύπωση ότι να, τον βλέπετε, δεν περνάει και πάρα πολύ καλά στο μπάσκετ. Εντάξει, εγώ... Όχι, είναι κυρίαρχο αυτό το πράγμα. Okay, εγώ το βλέπω δηλαδή συνεχώς. Εγώ να συμπληρώσω. Δηλαδή αυτό... από τον τρόπο με τον οποίο πανηγύρισε, ότι δεν θέλει να είναι στην παρέλαση. Τι να είναι στην παρέλαση, είναι καραγκιουζιλίκη η παρέλαση. Δηλαδή προφανώς να νιώσει μια πόλη σαν τον Ντένβερ και σαν τον Μιλγουόκι ότι είναι και καλά το κέντρο του κόσμου. Κοιτάξτε, okay, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Η παρέλαση είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη. Είναι μια μέρα τεράστιας γιορτής, ειδικά για μια ομάδα που είναι η ομάδα με τα περισσότερα χρόνια από τη γέννησή της μέχρι να πάρει πρωτάθλημα. 47 χρόνια που είπες, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Έχει έσπασε το ρεκόρ των Cavs που είχαν 40 χρόνια από την γέννησή τους μέχρι το πρωτάθλημα. Και η δεύτερη του NBA. Ναι, μετά τους Spurs. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά όσον αφορά την προσωπικότητά του, αυτός είναι, δεν θέλει media. Δεν του αρέσει να κάνει media, με τα media πράγματα. Εγώ νομίζω ότι του αρέσει να κάνει αυτό που κάνει. Ναι, του αρέσει να πειράζει, να είναι πειραχτήρι, να πειράζει τον. Αυτό. Απλά δεν είναι. Να δεν είναι δηλαδή. Πάρα πολύ χιούμορ, ναι, δεν κοιτάει στα μάτια την κάμερα όπως κοιτάει ο Γιάννης. Έχει δηλαδή μια άλλη προσωπικότητα. Λατρεύω. Και θα πω επίσης ότι ο Γιώκητς σε αυτή την post season και γενικότερα στην καριέρα του, θα μας το δείξει από εδώ και μπρος, είναι η απάντηση σε όσους λένε τι θα έκανε ο Λάρι Μπερντ, ο Γιώκητς και ο Ντόντσιτς. Ναι. Δηλαδή, ο Γιώκητς και ο Ντόντσιτς μας απαντάνε στο ερώτημα τι θα έκανε ο Λάρι Μπερντ αν έπαιζε τώρα. Αν ήταν κοντός, θα ήταν ο Ντόντσιτς. Αν ήταν ψηλός, θα ήταν ο Γιώκητς. Είναι ξεκάθαρα η ίδια τα παιχνίδια τους. Μ' άρεσε που άκουγα ότι ο Γιώκητς είναι κάτι ενδιάμεσο, λέει, από Λάρι Μπερντ, Μπιλ Βόλτον και Χακίμ. Α, για το footwork. Ναι. Από το Χακίμ δηλαδή... είναι καλύτερο. Όχι. Έχω ακούσει ότι δεν είναι καλύτερο σαν παίκτη από το Χακίμ. Αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Σαν παίκτη δεν είναι. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο Χακίμ ήταν στην άμυνα ένα πράγμα που δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Αλλά ο Γιώκητς είναι ό,τι καλύτερο έχει δει σαν δημιουργό. Δεν διαφωνώ. Και δεν είναι και τόσο κακό σαν παίκτη. Και το rebound είναι μέσα στην άμυνα. Ακριβώς. Διαφωνώ. Είναι elite rebound. Defensive rebound. Και επίσης ψηλά ήταν πάρα πολύ καλό. Τα play-off. Δηλαδή, σε αντίθεση με το τελευταίο μήνα τη σεζόν που ήταν τραγικό αμυντικά, βγάζαμε, κόβαμε βιντεάκια με του Spurs και τον έβλεπε επί τρία λεπτά να του αφήνει να σκοράρει. Και να κλωτσάει την μπάλα στι εξέδρε για να μην ξεκουραστεί. Στα play-off ήταν πάρα πολύ καλό και στη σειρά αυτή όχι, με τον Μπαμ και απέναντι στον Μπαμ και απέναντι στον Butler, όταν ήταν εκεί πέρα στην άμυνα. Dominant. Ναι, ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, να το κλείσουμε. Να το κλείσουμε. Λέγοντας ήταν πάρα πολύ, θέλω να αναφέρω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο Τζαμάλ Μάρεϊ. Ναι. Στο ταξίδι αυτό, τη διαδρομή του από το Zenith, ας πούμε, που ήταν στο Bubble. Στον Αδύρ. Στον Zenith, στον Bubble, στον Αδύρ, στον τραυματισμό. Τραυματισμό. Και back on top. Και μετά πάλι και τώρα στην καταξίωση. Είμαι good coach. Ναι. Coach, θα με διώξετε, είμαι damaged goods. Ναι, και του λένε όχι, είσαι δικό. Μα λέγανε, δεν γράφονται αυτές τις ιστορίες. Μάικ Μαλόν, περιμένω το ντοκιμαντέρ του τίτλου των Nuggets μόνο για αυτές τις ιστορίες. Μάικ Μαλόν. Θα περιμένεις γιατί θα πάρουμε και το παγκόσμιο σαν Καναδάς. Μάικλ Μαλόν, ο οποίος. Τον είπα Μάικ, δεν του αρέσει το Μάικλ. Ναι, Μάικλ. Ο Μάικλ Μαλόν, λοιπόν, που, με το που παίρνει τον τίτλο, σε βάση ο αχόρταγος γυρνάει. Θα το πούμε λέει, αυτό, θα το πούμε σε λίγο. Ναι, we want more, λέει. Δεν έχετε ώρα να το συζητήσουμε, αν θα έχει και more. Ναι, και θέλω να κλείσω αναφερόμενος στο ότι. Στον Σταν Κρόνκι. Ήθελα να το πούμε μετά αυτό. Μετά θα το πούμε. Ναι. Μετά πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να διοργανωθούμε και επανερχόμαστε.